Καλησπέρα σα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι γίνεται για να ξεκαθαρίσω λίγο γιατί σταμάτησα εντελώ το stream. Γιατί την τελευταία φορά που στριμάραμε δεν ήτανε με στο πρόγραμμα ακριβώ το να κλείσει το stream και κλείσαμε κάπω απότομα. Και σήμερα θα ξεκαθαρίσουμε λίγο για ποια πράγματα βασικά. Θα ξεκαθαρίσω εγώ από τη μεριά μου για ποιους λόγους εν τέλει αποφασίζω να σταματήσω γενικά τα stream. Κύριος λόγος είναι γιατί οι viewer δεν μου δίνανε λεφτά να πω σε psychedelic party. Έτσι. Όχι, δεν πλάκα μπορεί να κρατήσει το βιντεάκι λίγο πιο πολύ από ό,τι θα πρέπει γιατί δεν θα κόψω τίποτα, απλά το ανεβάζω στο, στο fast, freestyle ούτε μοντάζ θα κάνουμε ούτε τίποτα σαν να κάναμε stream κανονικά Λοιπόν Έχουμε και λέμε, λοιπόν ο, ένας λόγος και όχι ο κύριος να πω την αλήθεια ήταν πρώτον το οικονομικό κομμάτι ότι παιδιά όλοι το ξέραμε το είχαμε πει και από το Μάιο κιόλα ότι άμα δεν μαζεύεται μία μπαρίτσα που δεν είχα βάλει καμιά τρελή μπάρα 250 ευρώ είχα βάλει μπάρα και δεν είχα βάλει καν sub goal και τα σχετικά ε, ότι αν δεν μαζεύετε αυτό το ποσό δεν γίνεται το stream να συνεχίσει δεν με 250 ευρώ ούτε πόρσε θα έπαιρνα ούτε τίποτα αυτά ήταν τα λεφτά που έπρεπε να βάλω σαν στόχο από το stream για να βγαίνουν μόνο οι λογαριασμοί του stream τα τσιγάρα, το ίντερνετ, το ρεύμα που χαλάω για το stream και λίγο οι ώρες δεν ζούσα από αυτά τα λεφτά και ούτε πρόκειται να ζούσα ποτέ από 250 ευρώ και από 300 και από 500 από το stream. Έτσι, αυτό ήταν ένα λόγο ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι δεν μπορούμε να μαζέψουμε ούτε αυτό το στόχο, δεν υπάρχει καν λόγο να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Γιατί καλό ή κακό, 7 χρόνια που το έκανα, κατάλαβα ότι μάλλον έχασα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου και από το να κάνω άλλα πράγματα. Γιατί ούτε μία εβδομάδα δεν κάθομαι ακριβώ από τότε που σταμάτησα το stream και έχω κάνει ένα δισεκατομμύριο πράγματα και δουλειέ. που τις είχα αφήσει για χρόνια στην άκρη. Έτσι, άραγε ήταν πεταμένος χρόνος. Αλλά δεν ήταν κακό, δεν θα πω ψέματα ότι δεν μου έχει λείψει. Που άνοιγα, μιλάγαμε, λέγαμε τις μαλακίες μας, παίζαμε, σου ξεμούξει, τουλάχιστον έχει ρεμίσει το κεφάλι μου γιατί πλέον δεν παίζω LOL, παιδί. Γενικώ παίζω απειροελάχιστε ώρε. Πλέον. Αλλά δεν ήταν μόνο ο οικονομικό λόγο. Απλά ο οικονομικό λόγο φαίνεται πιο πολύ το αν στηρίζει ο κόσμο και γουστάρει το κανάλι. Γιατί το να έχει και 30, 40, 50 άτομα και να μην στηρίζουν, να μην σαπορτάρουν κάπω το stream, δεν πάει να Οκ, okay, ναι, έχω κόσμο, με βλέπουν και τα λοιπά. Από τους 50 που μπορεί να σε βλέπουν, οι 45 μπορεί να είναι μέσα για το δράμα. Έτσι, και να μην τους νοιάζει καν το stream, ο stream τίποτα. Απλά περνάνε την ώρα τους. Whatever. Απλά, αυτό που κουράστηκα, είναι ότι κουράστηκα από πάρα πολλούς viewer, από τον ακούω λόγια, παραμύθια και πίπες για κάποιο λόγο γιατί θέλουν να φανούν σε μένα, στον εαυτό τους δεν ξέρω που ακριβώς τότε θα σαπορτάρανε κάθε μήνα το stream θα βοηθούσαν το stream και 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 και, και, και. απλά αυτά στα 7 χρόνια τα έχω ακούσει παιδιά πάνω από 100 άτομα και βάλε μου τα έχουν πει και το κακό δεν είναι ότι τα λέω ή τα βγάζω από το μυαλό μου, το ξέρετε ότι μου έχετε στείλει μηνύματα και τα μηνύματα τα έχω αλλά δεν αφορά να κράξω κάποιον Καθένα έχουμε πει ότι θέλει κάνει στη ζωή του. Απλά σταματήστε να λέτε πίπε από εδώ και από εκεί. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε έμπρακτα και καλώ σε ένα τριμερίνα να μην του λέτε ξέρει κάτι, φίλε. Εγώ σε στηρίζω κάθε μήνα. Να σου δίνω 5 ευρώ, 2 ευρώ, 1000 ευρώ κάθε μήνα. Δεν είναι ανάγκη να του το πείτε. Δεν είναι υπάλληλό σα. Εντάξει. Κάντε το donate σα εσεί κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε πέντε μήνε. Όποτε γουστάρει ο καθένα και έχει, και άμα έχει, και δεν είναι ανάγκη λέτε λόγια που δεν μπορείτε να στηρίξετε. Έτσι. Ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερος λόγος, έχω βαρεθεί κυριολεκτικά το 95% του community είστε για τον Πούτσο. Είστε ξεκάθαρα για τον Πούτσο. Είστε ό,τι χειρότερη σαβούρα υπάρχει, είστε εσεί. Έχετε κάνει τα κανάλια σας βοθροκάναλα, ζητάτε μόνο δράμα και τίποτα άλλο. Δεν ζητάτε κάτι άλλο, δηλαδή το μόνο τηλεοπτικό που ζητάτε είναι το δράμα. Πάτε σαν τα γίδια στο Μαντρί, από το ένα stream στο άλλο. Ποιο θα κράξει ποιον. Στο μπούτσο μου, ρε φίλε. Για τον έναν, για τον άλλον και για τον παράλλον. Και κυριότερα, στο μπούτσο μου για σένα, άμα έμπαινε ποτέ στο stream μου ή δεν έμπαινε ή έκανε donate ή δεν έκανε. Εγώ τη ζωή μου τη συνεχίζω κανονικά, ρε. Η διαφορά είναι ότι εσύ θα παραμείνει delusional και όλη η ζωή θα είναι πίσω από ένα stream πίσω από ένα chat, να λες λόγια, υποσχέσεις και να γυρνάς από εδώ και από εκεί να δημιουργείς από τον ένα streamer στον άλλον δράμα. Γιατί αυτή είναι η ζωή σου, γιατί απλά δεν έχει ζωή. Απλά κυριολεκτικά δεν έχει ζωή, φίλους, κάτι να κάνεις παραπέρα με τη ζωή σου και ασχολείστε με αυτό το πράγμα. Και κυριολεκτικά είστε το 95% του ελληνικού Twitch. Μουνόδουλε και δράμα. Τίποτα. Άρα, εγώ να κάτσεις ένα τέτοιο community που έχει δημιουργηθεί πλέον γιατί παλιότερα ήταν μια χαρά το community σε εισαγωγικά το μια χαρά τουλάχιστον πιο πολύ δεν υπάρχει λόγος, δεν ανήκω στη σαβούρα όταν νιώσεις ότι δεν ανήκεις κάπου φεύγεις και εγώ σε αυτή τη σαβούρα δεν ανήκω, ούτε πρόκειται ποτέ να έκανα συνεργασία με κάποιον άλλον streamer, οτιδήποτε για να μοιραστούμε τα πεντάρια γιατί πολύ απλά είστε σαβούρα όλοι Όλοι. Ο ένα είναι κλόου, ο άλλο τρώει ασταμάτητα μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίε στην καρδιά και να πάθει έφραγμα. Ο άλλο κάνει τον καραγκιόζη μέσα σε τσίρκο με περούκε και μουστάκια. Άκυρο, βασικά το μουστάκι το έχει αφήσει. Εντάξει. Και εσεί από κάτω χειροκροτάτε και το βρίσκετε αστείο και γελάτε. Να σα πω κάτι. Αφού αυτό είναι το αστείο τη υπόθεση και αυτό σα διασκεδάσει, παιδιά, εγώ πάω, πα ο καθένα έχει τη διασκέδασή του. Άλλο διασκεδάζει με το να βλέπει τα αυτοκίνητα να περνούν. Εσεί διασκεδάζετε με το να βλέπετε, το βλέπετε του ηλίθιου. Το IQ του καθενό φτάνει εκεί που φτάνει. Δεν λέω ότι εγώ ήμουν καλύτερο σε μερικά πράγματα, αλλά συγγνώμη, παιδιά, εγώ σα το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Το globe και δράμα, μέρα, νύχτα, να σηκώνομαι και να σκέφτομαι με ποιον θα κάνω δράμα ή τι κλόουνιά θα πω, για να γελάσετε εσεί, δεν θα το κάνω είτε έβγαζα 500 ευρώ, είτε έβγαζα 5 χιλιάρικα, είτε έβγαζα 150 χιλιάρικα, δεν θα το έκανα αυτό. Γιατί αυτό πάει στα όρια της ξεφτύλας, ούτε καν δουλειά δεν είναι. Άμα θες να ξεφτυλίζεις τον εαυτό σου, είναι δικαίωμά σου. Έτσι, αυτά ήταν δύο-τρία βασικά πράγματα που ήταν οι λόγοι να με κάνουν να πάρω την απόφαση απότομα γιατί την απόφαση την πήρα πολύ από ότομα, κανονικά είχα πει να περάσει και αυτό ο μήνα να δω πως θα πάει, αν θα υπάρχει στήριξη και τα σχετικά αλλά το έκοψα από την αρχή γιατί η κατάσταση που βλέπω σε αυτό το ελληνικό community είναι απελπιστική και τραγική όλοι θέλετε να κάνετε flex με λεφτά λες και οι υπόλοιποι δεν έχουμε λεφτά φίλε, βγαίνουμε έξω στον δρόμο εγώ πάω εδώ απέναντι στο χωράφι στο πάρκο και τρώω κάθε μέρα γρασίδι. Να ξέρετε, δεν, δεν πληρώνω με λεφτά το φαΐ μου, ούτε το σπίτι μου, ούτε τις υποχρεώσεις μου. Με γρασίδι πάω και μόνο, μόνο εσείς έχετε λεφτά, μόνο εσείς που μπαίνετε στο Twitch και τα έχετε βρει από τη μάνα σας και από τον πατέρα σας και θέλετε να μας κάνετε flex. Μαλάκι, χαλαρώστε λίγα, και στον πουτσο μας τι έχετε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτά, σε καμιά γκομενίτσα που είναι 18-20 χρονών και ένα golden game που μπορεί να ψαρώσει και να σα πάρει καμιά πίπα. Εμεί δεν πρόκειται να σα πάρω. Εγώ προ, τουλάχιστον προσωπικά, γιατί άλλοι παίρνουν. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να σα πάρω πίπα. Ρε. Είτε 50.000 είτε 100.000 είτε αυτοκίνητο 150.000 έξι στον μου. Εγώ μπορεί να έχω τα τετραπλάσια από σένα και απλά να μην το λέω. Έτσι. Άρα και εσύ θα παραμείνει ένα ηλίθιο delusional που έχω βαρεθεί να τον ακούω και γι' αυτό σταματάω να είμαι σε αυτή την πλατφόρμα και να κάνω πλέον αυτό το πράγμα για χαλάρωση και για χόμπι. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω μαλακίε από τον καθένα σα. Έχω μα... βαρεθεί κυριολεκτικά να κάθομαι να ακούω, να δείχνεστε. Γιατί σα έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ και σα έχω δει σε άπειρα street και stream και chat να έχετε άποψη για όλα. Να προσπαθείτε να δειχτείτε πάντου και να το παίξετε κάποιοι. Δεν είστε να αλλάξει κάτι. Και στον Μπούτσο. Έτσι. Και δεν ξέρω αν σα το είπα στα αρχή μα. Προσωπικά. Εγώ. Εντάξει. Οι υπόλοιποι μπορεί να σα τα γλύφουν. Και όλα για να του αφήσετε και ένα πεντάρι. Ή να σα πιστεύουν ότι είστε και κάποιοι. Γιατί πριν σα γνωρίσω εγώ, οι πιο πολλοί στο δικό μου το chat σα ήταν πουθενά. Δεν σα ήξερα τη μάνα σα. Σε αυτό το community. Αλλά δεν θα το συνεχίσω εκεί πέρα. Ε, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Απλά είπα να κάνω αυτό το βίντεο επειδή πάρα πολύ μου στείλατε μήνυμα. Κυριολεκτικά μου στείλατε τα πιο πολλά μηνύματα ever από τα 7 χρόνια που κάνω stream Από πολλά άτομα που δεν το περίμενα Το γιατί σταματάω και 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 Απλά αυτοί είναι κάποιοι λόγοι Ότι κυριολεκτικά έχω βαρεθεί Γιατί δεν είμαι 20 χρονών Και δεν έχω IQ για 10 χρόνια να κάθομαι να παίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ λόλ, να γίνομαι τοξικός, γιατί αυτό το community με έκανε παραπάνω τοξικό, όχι ότι δεν είμαι τοξικός σαν άνθρωπος, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω, αλλά θα είμαι τοξικό σε μια δουλειά μου και σε επιχειρήσει. Και όταν θα πρέπει να είμαι. Και κυρίω θα είμαι τοξικό με τον εαυτό μου, όχι με του υπόλοιπου. Εντάξει. Μέχρι εκεί. Αλλά το community, το να μπαίνετε να λέτε μαλακίε όλη την ώρα στο chat, να βρίζετε, να κάνετε, να ράνετε, ο άλλο γίνεται τοξικό θέλει. Άρα και εγώ αυτή την τοξικότητα πλέον την αποβάλλα από τη ζωή μου για να κάνω τα πράγματα που θέλω και που αγαπώ εγώ στη ζωή μου. Όχι τα πράγματα που θέλετε εσείς να βλέπετε και να μην στηρίζετε κιόλας από πάνω. Να τα κάνουμε και τσάμπ. Όχι παιδιά, δεν έγινε αυτό δυστυχώς. Και εμένα θα μου λείψει το stream, εσάς ξέρω στον πουτσο σας δεν σας λείψω, γιατί είστε σαν τα φίδια ή πιο πολύ. Γλύφετε τον ένα streamer και με το που τελειώνει ο ένα streamer πάτε στον άλλον. Σας έχω μάθει χρόνια τώρα, σας έχω γεννήσει. Είπαμε όταν σας γνώρισα τους πιο πολλούς Ήσασταν πουθενάδες Δεν ξέρατε τι ήταν το Twitch Αλλά whatever Οι άλλοι λόγοι τώρα Εντάξει Πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ Στα παιδιά που στηρίξανε Όλα αυτά τα χρόνια Γιατί δεν το ξεχνάω Γιατί κάποιοι θα πούνε Όπω και είπανε παιδί μου, ότι α, έχουμε κάνει donate για να στηρίξουμε και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Το ότι έχετε κάνει donate είναι κατανοητό. Δε, δεν πρόκειται να ξεχάσω κανέναν σχεδόν που έχει στηρίξει το stream, που έχει στηρίξει εμένα σε δύσκολε φάσει, που έχει στείλει ένα μήνυμα να δει αν είμαι καλά. Πέρα από το stream, δεν τα ξεχνάω αυτά. Εντάξει, ούτε είμαι γάιδουρη να τα ξεχάσω και να πω Α, έκανε 50 ευρώ, δεν μου κάνει 100 ή να μου κάνει και άλλα. Εντάξει, απλά όλα κάποτε έχουν ένα τέλος. Μια αρχή και ένα τέλος. Απλά δεν θέλω να ακούω άλλο υποσχέσεις, λόγια, μαλακίες, δράματα, κλάματα και παπαριές, whatever. Άμα το θέλανε να τα αποδείξουν όσοι είχαν όσοι στηρίζανε βασικά και λέγανε στα λόγια στήριγμα, όχι στις πράξεις, γιατί πολλοί, κάποιοι που το λέγανε στηρίζανε και όλοι. Οι υπόλοιποι στηρίζανε στις πράξεις, άμα θέλανε, εκεί είναι το κανάλι ακόμα, εκεί είναι το donate, bar, ε, το donate, bar, το donate button, πατήστε κάντε donate, να ξανανοίξω stream. Γιατί έτσι πάει, πλέον τσι, τίποτα δεν κάνω τσάμπα. Τίποτα δεν κάνω τσάμπα. Και ειδικά το stream που το έκανα 7 χρόνια. Γιατί άμα διανοηθείτε 7 χρόνια τι λεφτά έχω βγάλει από το stream και το τι λεφτά έχω δώσει στο stream. Δεν θα μιλήσω για giveaway, μαλακίε σου Τι λεφτά έχω δώσει για PC, stream, μαλακίε, internet και πάει λέγοντα. Έχω δώσει τα τριπλάσια από ό,τι έχω βγάλει, ρε μαλάκι. Άρα γιατί να το συνεχίζω να το κάνω αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον από τη στιγμή που δεν βγάζει τα βασικά έξοδα το ίντερνετ και τα τσιγάρα μου ρε φίλε που χαλά επειδή με καρκινιάζουν στα γκέι αυτό Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και δεν νομίζω ποτέ να ξανανοίξω stream Α, άμα γίνει αυτό μπορεί να γίνει μία έτσι στο γιόλο και ανάλογα γιατί πλέον δεν έχω χρόνο γιατί ο χρόνος είναι χρήμα έτσι. και αν ποτέ γυρνούσα μου τη βαρούσε πάλι γυρνούσα στα stream θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό stream. Πάρα πολύ εντελώς διαφορετικό stream και σίγουρα δεν θα είχε πρώτο και κύριο το LOL. Μπορεί να είχε κάποιο άλλο game, μπορεί να ήταν σε άλλη φάση. Αλλά όπως ξαναείπα δεν νομίζω ότι θα γυρίσω ποτέ πάλι να ξανακάνω stream ειδικά με ένα τέτοιο community που υπάρχει την ανταπόκριση που υπήρχε, τη στήριξη και τα σχετικά και γενικά όλο αυτό το φάσμα το για να πάρουμε views και να μπει ο κόσμος μέσα πρέπει εγώ να βρίσω το φαφαφά, -φα, πρέπει να βρίσω τον άλλο τον κλόν, πρέπει να δημιουργήσω δράμα, πρέπει να κάνω κονέ μεταξύ τους, να κάνουμε beef και τα σχετικά. Όχι μαλάκες, είστε καθυστερημένοι. Είστε καθυστερημένοι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και στον Πούτσο μου κάντε μου και 150 report πάλι στα παπάρια μου θα είστε. Από εκεί κάτω θα είστε μια ζωή. Γιατί είστε πουθενάδες. Και τίποτα. Δεν ξέρω σίγουρα έχω ξεχάσει πολλά πράγματα να πω γιατί σας είπα ότι δεν το κάνω freestyle το βιντεάκι. Δεν... Ούτε κάθομαι να τα γράψω τι θα πω ούτε τίποτα. Γιατί δεν έχω και το χρόνο. Ε, αν θέλετε κάτι άλλο να ανεβάσω σε κάποιο story, κάποιο άλλο βίντεο στο μέλλον, οτιδήποτε να συζητήσουμε κάτι άλλο και πάει λέγοντας, μου το γράφτε από κάτω σε comment. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλά να περνάτε. Καλά να περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Καλά ήτανε. Ήταν και καλά και κακά. Ο καθένας συνεχίζει τη ζωή του λοιπόν. για πολλά σε όλους. Το νου σας και να περνάτε καλά.